Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκη, χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν ως δικτάτορα. «Δεν συμμεριζόμαστε τη στάση του Ερντογάν. Δεν ήταν η κατάλληλη συμπεριφορά. Λυπάμαι ιδιαίτερα που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υπέστη. Με αυτούς τους δικτάτορες, ας τους αποκαλέσουμε έτσι, πρέπει να είμαστε σαφείς. Να εκφράζουμε τις διαφορετικές μας απόψεις, αλλά να καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε υπέρ των χωρών μας», δήλωσε ο Ντράγκη σε δημοσιογράφους. Ο Τούρκος ηγέτης δέχτηκε τρομερές επικρίσεις όταν βίντεο δείχνει την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να μένει χωρίς καρέκλα κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Άγκυρα, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Επίσημες εικόνες την έδειξαν αργότερα να κάθεται σε καναπέ απέναντι από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αρκετές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέτησαν έρευνα σχετικά με το πώς η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν έμεινε όρθια ενώ ο Σαρλ Μισελ πήρε μια θέση δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Δείτε την είδηση και στο site μας nemesishd.gr.